Για τις εξελίξεις γύρω από την παιδιατρική είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι παιδίατροι του Ηρακλείου που παρακολούθησαν την επιστημονική μετεκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε η Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Η φετινή ημερίδα μας, που είναι η 17η στη σειρά ημερίδα, συνδιοργανώνεται από την Παιδιατρική Κλινική του Βενιζελίου και την Νεογνική, το Νεογνικό Τμήμα. Προσπαθούμε να προσφέρουμε σε αυτούς που θα λάβουν μέρος στην ημερίδα έγκυρη ενημέρωση για θέματα φλέγοντα και απευθυνόμαστε όχι μόνο σε πολλοί ειδικούς που δουλεύουν στα νοσοκομεία, ακόμη όμως και για όλους τους παιδιάτρους της Κρήτης, που νομίζω ότι εδώ στην περιφέρεια έχουμε έλλειψη από τέτοια ενημέρωση. Διακεκριμένοι επιστήμονες από ολόκληρη τη χώρα ανέπτυξαν θέματα υψηλού ενδιαφέροντος όχι μόνο για τους παιδιάτρους, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα τομέων που αφορούν σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Θέματα ανάπτυξης, θέματα κακοποίησης, θέματα δερματολογικά, επίσης θέματα λοιμόξεων και εμβολιασμών και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ιατρικής με αποδείξεις, τη λεγόμενη τεκμηριωμένη ιατρική. Πρέπει να είμαστε μέσα στα πράγματα. Δεν εννοείται παιδίατρος χωρίς ενημέρωση. Ανάμεσα στους επιστήμονες και η Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, η οποία και ανέπτυξε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο στην κατεύθυνση της οργάνωσης της εξωνοσοκομιακής φροντίδας οικογένειας και παιδιού. Έχουμε βγάλει κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες είναι επικυρωμένες, αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το καινούργιο ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή, το καινούργιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού, στο οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια παράμετροι της υγείας του παιδιού και κυρίως τα αναπτυξιακά που ως τώρα ήταν ανύπαρκτα κάπως, ενώ όλοι ξέρουμε γύρω μας παιδιά που έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες, άρα είναι κάτι τόσο συχνό. Και παράλληλα τρέχουμε ένα πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής Μητρικού Θυλασμού Αλκιώνη. Η συγκριτική μελέτη του 7 και του 17 που έχουν γίνει με την ίδια μεθοδολογία και τις ίδιες παραμέτρους μας αποδεικνύει ότι το ποσοστό του μητρικού θυλασμού έχει υπερδιπλασιαστεί. Και αυτό δεν εξαρτιέται από τις οικονομικές παραμέτρους. Στην αξία του μητρικού θυλασμού, τόσο για τα τελειόμηνα όσο και για τα πρόωρα νεογνά, στάθηκε η καθηγήτρια νεογνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου. Τα πρόωρα, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια μανούλα, δηλαδή στο μεγάλωμα του παιδιού της που πιθανόν να μείνει 2 και 3 μήνες στη μονάδα, είναι να προσπαθεί να αντλεί το γάλα της για να το δώσει στο παιδί της. Μέχρι ποια ηλικία ο θυλασμός? Η άποψή μου, σύμφωνα με την άποψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι για όσο διάστημα είναι επιθυμητό από τη μητέρα και το μωρό.